Και πάμε τώρα κυρίε και κύριοι εμείς ξανά στο Καστελόρι, ζωντανά αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη της Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Ακρητικό Νησί, της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Καλησπέρα Παύλο από την Αθήνα. Έχει ζήσει τι τις πρώτες τη ώρες της επίσκεψης εκεί της κυρία Σακελαροπούλου. Έφτασαν εκεί και τα μηνύματα από την απέναντι πλευρά, από το show του ΑΚΑΡ στο ΚΑΣ και θέλω το πρώτο σχόλιο. Ε, αυτή η επίσκεψη τη κυρία Ακεραλοπούλου τελικά πήρε ένα διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά ήταν ε, μια απότιση τιμή σε ένα τόπο που, όπω η ίδια είπε σε μια ομιλία τη το μεσημέρι, ε, συμβολίζει τον πατριωτισμό στην πιο υψηλή του έκφραση, το Καστελόριζο. Ήταν μια απάντηση στις ε, πιέσει τη Τουρκία τις τελευταίες, μέρες μέρε, ακόμη και σήμερα. Με όλε αυτέ τι δηλώσει για αποστρατιωτικοποίηση. Η κυρία Σακελαροπούλου ανέβηκε σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, πήγε και είδε του στρατιώτε τη Φρουρά του Καστελόριζου. Αλλά είχε και ένα δεύτερο χαρακτήρα. Ήταν ένα τεστ. Αυτή, αυτή η αποκλιμάκωση που χτε το βράδυ φάνηκε ε, να υιοθετείται από την πλευρά τη Τουρκία, αν θα άντεχε και το τεστ μια επίσκεψη τη Πρόεδρου τη Δημοκρατία στο Καστελόριζο. Είχαμε την πρόσφατη εμπειρία πολλέ επισκέψει Ελλήνων πολιτικών στρατιωτικών ηγετών προ τα εδώ να δέχονται παρενοχλήσει, να ενοχλούνται από στρατιωτικά αεροπλάνα τη Τουρκία κτλ. Δεν τα και υπήρξε. Τα αυτό. Ε, δεν υπήρξε, όχι, δεν υπήρξε. Το, το, το ταξίδι μέχρι στιγμή κύλησε πάρα πολύ ήρεμα. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία ήρθε με ένα συνούκα από τη Ρόδο που... Το παρακολουθούσαν από μακριά τουρκικά αεροπλάνα, αλλά δεν το ενόχλησαν. Και το μεσημέρι πήρε ένα σκάφο του λιμενικού και πήγε στο νησί τη Ρο. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ συγκινητική. Όπου ανέβηκε μόνη τη και κατέθεσε ένα στεφάνι στο μνημείο τη ε, κυράς τη Ρο. Ωστόσο, Άρα, το, το, το ερώτημα από αυτή είναι. Την άποψη Παύλο. Έχουμε η... ένα τεστ θετικό. Το ερώτημα ναι. είναι πώ πρέπει να διαβάσουμε τι αντιδράσει τη Τουρκία από το μεσημέρι και μετά. Διότι το πρωί, όταν ρώτησαν τον mm. Ακάρ, εκεί απέναντι στο ΚΑΣ, είπε: Είμαστε υπέρ τη φιλία, του διαλόγου. Στι 3 το μεσημέρι, ξαναέδωσε συνέντευξη και εκεί είπε άλλα. Μίλησε για σχέδιο για το Ρουσρέι: Ότι θα πηγαίνει, θα έρχεται, δεν αποπολούμε τα δικαιώματά μα, θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών, θέμα για το Καστελόριζο ειδικά, θέμα γκρίζων ζωνών. Άρα, τι πρέπει να κρατήσουμε από την Τουρκία. Το εννοεί. Θέλει αποκλιμάκωση. Πάει στο διάλογο. Το κάνει ο Ερντογάν γιατί είναι πιεσμένος από τη Μέρκελα, από τους ηγέτες των Ισοριακών χωρών, από τους Αμερικανούς, από το ναυάγιο της Τουρκικής οικονομίας. Είναι εκείνης της τακτικής. Ε, ο Ερντογάν έχει διπλή πίεση. Δεν έχει μόνο μία έχει δύο πιέσει. Ε, Ένα μεγάλος, πολύ, ένας πολύ έμπειρο Ευρωπαίο διπλωμάτη που έκανε πολλά χρόνια πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία και την ξέρει καλά, έγραφε πρόσφατα ότι η εξωτερική της, πολιτική τη Τουρκία πάσχει από διπολική διαταραχή. Okay. Και το βλέπουμε σήμερα πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Okay. Από τη μια μεριά, Ερντοάν πιέζεται και είναι εχμάλωτο τη ίδια του τη εθνικιστική ρητορική, αυτού του ονείρου μεγαλείου ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, που έχει μια γαλάζια πατρίδα, θέλει να γίνει παγκόσμια δύναμη και θαλασσοκράτηρα και η Ελλάδα είναι ένα μεζέ μπροστά τη. Η πίεση αυτή τη ρητορική και αυτή τη επιθετικότητα είναι παρούσα. Γιατί έχει αυτοεγκλωβιστεί σε αυτήν έτσι κι αλλιώ ο Ερντογάν. Γιατί σε αυτήν στηρίζει πια και τη συμμαχία του με του ακροδεξιού συγκυβερνήτε του, αλλά και την επιρροή του, την α, ηγεμονία του στο εσωτερικό τη Τουρκία. Από την άλλη μεριά δέχεται την πίεση τη πραγματικότητα. Γιατί τελευταί, τι τελευταίε μέρε ειδικά μετά την συνάντηση των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου στην Κορσική, έχει πάρει ένα πολύ καθαρό μήνυμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν δεν έκανε κάτι από τώρα και μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις ήταν αναπόφευκτες. Η Τουρκία δεν αντέχει κυρώσεις οικονομικές από την Ευρώπη, δεν το αντέχει η οικονομία της, δεν το αντέχει πολιτικά και ο ίδιος ο Ερντοάν. Άρα υπό την πίεση αυτή ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάποια κίνηση και νομίζω ότι θα συνεχίσει να αναζητεί να κάνει κινήσεις τουλάχιστον μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου για να αποφύγει τις κυρώσεις. Από την άλλη μεριά δεν έχει αλλάξει τίποτε. Η, η φαντασίωση της Τουρκίας ως μια μεγάλης θαλασσοκράτηρας δύναμης ε, που θα κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν είναι επίσης εκεί για να οδηγεί κάθε τόσο σε επεισόδια, σε ρητορικέ εξάρσει ή σε επιθετικέ κινήσει. Άρα, να είμαστε προετοιμασμένοι τι επόμενε μέρε ω σύνοδο κορυφή να βλέπουμε διπλή γλώσσα. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Έτσι νομίζω. Και χρειάζεται να αποτιμούμε πολύ προσεκτικά το κάθε τι και που ώστε. γίνεται. Παύλο Τσίμα, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζει να παρακολουθεί την επίσκεψη τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Σε ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μα είπε ζωντανά από το Καστελόριζο.